Γεια σας. Σημερινή και πρώτη μας καλεσμένη είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Marketing Greece, κυρία Ιωάννα Δρέτα. Ιωάννα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Σας ευχαριστούμε πολύ για την χαρά και την τιμή που ξεκινάμε συνέντευξη μαζί σου. Πώς είσαι καταρχάς? Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή δέχτηκα την πρόσκληση από το αγαπημένο Διάζωμα, με το οποίο έχουμε μακρά και βαθιά συνεργασία. Είμαστε καλά, προσπαθούμε πάρα πολύ, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Ωραία, να περάσουμε σε ερωτήσεις, λοιπόν, αφού χαίρομαι που είσαι καλά και είναι το βασικότερο. Λοιπόν, θα μπορούσε να συμβάλλει στην ποιοτική διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος ο πολιτιστικός τουρισμός, πιστεύεις? Ο πολιτιστικός τουρισμός ή αλλιώς όπως συνηθίζουμε να το λέμε εμείς στη Marketing Greece, πολιτιστική εμπειρία, που δεν είναι άλλο πράγμα, είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι ένας όρος ο οποίος κατά τη γνώμη μας καταναλώνεται λίγο πιο εύκολα. Πολιτιστικός τουρισμός είναι ο επιστημονικός όρος και καλώς τον χρησιμοποιείς, Ηλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη χώρα για διάφορους λόγους. Πρώτον, διότι μπορεί από μόνος του να αποτελεί ένα προϊόν. Όπως είπες, ο πολιτιστικός τουρισμός. Υπάρχουν μια σειρά από κόσμος, όλο τον κόσμο, ο οποίος θέλει να επισκεφθεί τη χώρα μας με πρώτη αιτία να επισκεφθεί κάτι που έχει σχέση με τον πολιτισμό. Είτε αυτός είναι αρχαίος, είτε είναι βυζαντινός, είτε είναι σύγχρονος, είτε οτιδήποτε. Επιπλέον όμως είναι κόσμος ο οποίος, ο περισσότερος άλλωστε, επισκέπτες, τουρίστες της χώρας μας, που θέλει να εμπλουτίσει την επίσκεψή του στη χώρα, τις διακοπές του ή το city break του, με εμπειρίες πολιτιστικές. Και εδώ έρχεται η χρήση του όρου εμπειρία, που είναι ένας πιο ευέλικτος όρος που συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε. Και είναι εξαιρετικά σημαντικός και γιατί απευθύνεται σε τουρίστες οι οποίοι είναι υψηλού επίπεδου και πνευματικού και έχουν μεγάλη καταναλωτική δύναμη, και γιατί τα χαρακτηριστικά του συμβάλλουν σε όλους εκείνους τους στόχους που μας ενδιαφέρουν διαχρονικά στην Ελλάδα, που είναι η διεύρυνση της σεζόν, η αύξηση της καταναλωτικής του spending του τουρίστα. Επομένως, με όλους αυτούς τους τρόπους, η πολιτιστική εμπειρία ή ο πολιτιστικός τουρισμός συμβάλλει θετικά στη χώρα μας. Άλλωστε, έχουμε πληθώρα θεματικών τουρισμών και υψηλό επίπεδο πολιτισμού να δώσουμε στην εμπειρία και στο τι βιώνει ο τουρίστας, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Ο τουρισμός είναι experience driven, όπως λέμε. Και γι' αυτό και έχουμε την τάση να το πακετάρουμε με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο πράγμα είναι, αλλά ουσιαστικά να το πακετάρουμε με αυτόν τον τρόπο. Με την έννοια της εμπειρίας. Γιατί είναι πιο κατανοητή και είναι και πιο κατανοητή σε αυτόν που θα φτιάξει την εμπειρία. Πάβει να έχει αυτή την απόσταση. Δηλαδή αυτός ο οποίος θα φτιάξει το προϊόν που θα προσφέρει στους τουρίστες, είτε είναι εγχώροι είτε είναι από το εξωτερικό, νιώθουμε ότι είναι πιο κοντά με το ζητούμενο όταν χρησιμοποιεί την έννοια της εμπειρίας. Τέλεια. Δεν θα σας βασανίσω πολύ, θα σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι βασικά ποια είναι η επόμενη μέρα για σένα, πώς τη βλέπεις την επόμενη μέρα και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την κρίση για να βγούμε κατά το δυνατόν αλόβητοι ή ακόμα καλύτερα πιο δυνατοί? Αν και νομίζω έχεις δώσει ήδη δείγματα γραφής και θέλω να σε συγχαρώ γι' αυτό, για την συμμετοχή της Marketing Greece στην πρωτοβουλία Greece from Home, την οποία εξήρε από ό,τι έμαθα και ο Bill Gates. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος του πήρε τη συνέντευξη και περιέγραφε την συνέντευξη στο άρθρο του, είχε την καλοσύνη να κάνει μια αναφορά στην δική μας προσπάθεια. Το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Εννοείται, εννοείται. Οπότε θα ήθελα την άποψή σου για το ποια είναι η επόμενη μέρα και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την κρίση. Καταρχήν, είναι μια κρίση η οποία ξεπερνάει κάθε φαντασία. Κάθε πρωί ξυπνάω και νομίζω ότι παίζω σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Το πλήγμα στον τουρισμό είναι τεράστιο, η πληγή είναι τεράστια. Πραγματικά ο τουρισμός θα βγει πληγωμένος από αυτό. Δεν υπάρχει λόγος ή τρόπος να κρυφτούμε από αυτή την πραγματικότητα. Όμως η αισιοδοξία είναι καθήκον όλων όσων ασχολούμαστε με ένα κεντρικό τρόπο
τις δραστηριότητες αυτές στη χώρα μας, αλλά και όσους είναι απλά επιχειρηματίες και ασχολούνται με το τουρισμό. Ο τουρισμός είναι το 25% του ΑΕΠ της χώρας μας. Έχει 10 χρόνια σχεδόν, όχι 18 για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, που αναπτύσσεται με ραγδαίο τρόπο, έκανε πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Ουσιαστικά βήματα, δεν είναι μόνο ότι ήρθαν περισσότεροι τουρίστες στην Ελλάδα. Πιο σημαντικό είναι ότι το προϊόν το οποίο προσφέρει η χώρα μας είναι καλύτερο από αυτό που προσέφερε 8 χρόνια πριν. Οπότε την κρίση τη χρησιμοποίησε με έναν πάρα πολύ θετικό τρόπο, την ευρύτερη κρίση την οποία βίωσε η χώρα. Τώρα δέχεται ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ένας τομέας χτισμένος πάνω σε γυάλινα πόδια και εμείς όλοι το πιστεύουμε. Θα πρέπει να δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να επανέλθει εκεί που βρισκότανε. Αλλά και πάλι με τελικό μήνυμα ότι η αισιοδοξία είναι καθήκον, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να βγούμε πιο δυνατοί από αυτή την συγκλονιστική κρίση την οποία βιώνουμε. Όντως, είναι πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους, παγκοσμίως, και νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι θα γίνει restart παγκόσμια σε κάθε χώρα. Οπότε, έχετε δώσει ήδη τα δείγματά σας ως Marketing Greece. Ευχαριστώ. Γιατί δύναμη μπορούμε να δώσουμε, και νομίζω και οι δύο, και η Marketing Greece και το Διάζωμα, πιστεύουν ότι πρέπει να ψάχνουμε τρόπους να πραγματοποιούμε τα όνειρά μας. Βέβαια. Οπότε, να μένουμε με αυτό για τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμό σε όλους στο Διάζωμα. Καλή συνέχεια και ελπιστώ να ξανανταμώσουμε σύντομα. Κι εγώ. Κι εγώ. Να είσαι καλά, Ηλία μου.